συναγερμό στη Γαλλία. Η εμπορική και οικονομική συνεργασία Καναδά-Ελλάδας απασχόλησε τις συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Καναδό ομολογό του Τζάστιν Τρίντο, ενώ ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια των 7 Καναντέρ. Οι δύο Πρωθυπουργοί έδωσαν το παρόν στη δοξολογία και την παρέλαση για την εθνική επέτειο. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε δίπλα στους Έλληνες της Διασποράς που είχαν κατακλείσει την κεντρική λεωφόρο της ελληνικής συνοικίας του Μόντρεαλ και μαζί με τον Τζαστίν Τριντό παρακολούθησαν τη δίωρη παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Εδώ, στον Καναδά, πράγματι η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πολύ δυνατά. Και το μήνυμα της 25ης Μαρτίου αντυχεί ζωντανό και επίκαιρο σε όλη την οικουμένη και εδώ πέρα στον Καναδά. Ο αγώνας μας για εθνική ανεξαρτησία σε δύσκολες στιγμές είναι πάντα ιστορικά επίκαιρος. Και βέβαια αυτήν την φετινή χρονιά η παρουσία μας στην Ομογένεια έχει μια ξεχωριστή αξία, διότι για πρώτη φορά κάνουμε πράξη το όραμα δεκαετιών Ελλήνων Ομογενών να μπορούν να ψηφίζουν επιστολικά από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Πραγματικά είναι μια υπέροχη μέρα, εορτάζουμε και την Εθνική Εορτή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίτερα, οι δύο πρωθυπουργοί είχαν παραστεί στη δοξολογία στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Μόντρεαλ. 41 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στον Καναδά, ο Τζαστίν Τριντό επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη φιλία των χωρών μας και έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα. Our friendship is so deep between Canada and Greece. One of the proudest and most successful diasporas around the world is here in Canada. The ties are deep and growing. The challenges in the world require friends with shared values and perspectives to pull together and cooperate, whether it's in the Middle East, whether it's looking at some of the real challenges in Eastern Europe, around Ukraine and elsewhere. It is a chance for me to also make the case to the Canadian business community that Greece has changed and that we've left the difficult years of the crisis behind us, but also it will be an opportunity to sign important agreements that cement our cooperation when it comes to tackling the climate change. Greece is going to be the first country, and there are many others in the queue to purchase the new Canadair. But I have to say, he's being modest. The change in the Greek economic situation, it's really been more than just a change. It's been extraordinary. What you have been able to lead in terms of economic strength of Greece right now is exceptional. Αθήνα και Οτάβα προτάσουν το διεθνές δίκαιο με το βλέμμα στις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις που απειλούν τις ισορροπίες σε περιοχές κλειδιά του παγκόσμιου χάρτη. Ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και διατλαντικοί εταίροι επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στη συλλογική ασφάλεια και την άμυνα. Και στεκόμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευμέρεια σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Την κατηδίαν συνάντηση των δύο ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Καναδά. Επιτάπητος, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση στην εμπορική και οικονομική συνεργασία, οι διεθνείς προκλήσεις αλλά και η ανάδειξη των ιστορικών δεσμών των δύο χωρών. Οι συνομιλίες επισφραγίστηκαν με την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια 7 νέων Καναντέρ από τη χώρα μας, 5 για τις ανάγκες της πυροσβεστικής και ακόμη 2 μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, οι δύο πρωθυπουργοί παρέστησαν και μίλησαν σε εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Ελληνισμού Μόντρεαλ. Κάνουμε πράξη το όραμα δεκαετιών Ελλήνων Ομογενών να ψηφίσουν επιστολικά, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να τον ακούσουμε. Νιώθω πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα για να πω πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ξεπεράσαμε πολύ σημαντικές δυσκολίες. Περάσαμε μία δεκαετία σε μία βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση και όταν πρωτοεκλεγήκαμε το 2019... Το πρώτο μου μέλημα ήταν να διασφαλίσω ότι η οικονομία θα ξεκινήσει ξανά να αναπτύσσεται, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και φυσικά ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξανά τους νεαρούς Έλληνες που δεν είχαν παρά
δεν είχαν καμία άλλη επιλογή παρά το να εγκαταλείψουν την Ελλάδα εν το μέσο αυτής της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει πάρα πολύ, προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις, έχουμε τακτοποιήσει τα δημοσιοοικονομικά μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, αποφασίσαμε να σας δώσουμε την δυνατότητα να ψηφίσετε στις ελληνικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου, χωρίς να πρέπει να πάτε στην πρεσβεία ή να πρέπει να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Υπάρχει φυσικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει και θα μπορείτε να εγγραφείτε μέχρι τα τέλη Απριλίου και σας ενθαρρύνω να το κάνετε, γιατί ο Justin είπε κάτι πολύ σημαντικό. Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ κάτι το εύκολο. Με λαμπρότητα τιμούν οι Έλληνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Διπλή γιορτή σήμερα για τον Ελληνισμό, τα 203 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία και τον ξεσηκωμό ενάντια στον τουρκικό ζυγό, αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν με 21 κανονιοβολισμούς στο Λυκαβητό. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στις 11 η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Παρέλαση αντιπροσωπευτικών μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων θα πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια. Πάμε να συναντήσουμε τους ρεπόρτερ μας, τη Μέρη Σκανδάλη, τον Κώστα Παπαδόπουλο στο Λυκαβητό και τον Παύλο Σαρόγλου στη Θεσσαλονίκη. Και Μέρη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα και από τι ώρα θα κλείσουν? Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Σοφία. Να πούμε ότι έγινε έπαρση της σημαίας στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης στις 8 η ώρα ακριβώς. Τώρα εδώ στις 10 η ώρα που βρισκόμαστε στην Μητρόπολη Αθηνών θα γίνει η επίσημη τοξολογία προεξαρχόντους του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, παρουσία της Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Και μετά στις 11 η ώρα ακριβώς είναι η στρατιωτική παρέλαση. Οι δρόμοι, να σου πω, έχουν κλείσει από τις 6 η ώρα το πρωί, κεντρική δρόμη τη Αθήνας, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Πρόκειται για πολύ κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Γεωργίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας και Λεωφόρος Συγκρού σε ένα τμήμα της. Είναι κεντρική δρόμη. Τώρα, μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι δρόμοι θα ξανανοίξουν. Να υπολογίζουμε λοιπόν περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Κώστα, τώρα νωρίς το πρωί ξεκίνησε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου με 21 κανονιοβολισμούς από το πυροβολείο του Λυκαβητού, αλλά και χθες το βράδυ με ένα εντυπωσιακό σόου με ντρόουν που σχημάτισαν σύμβολα της Επανάστασης του 1821 και φώτισαν τον Αττικό ουρανό. Σοφία, καλημέρα και χρόνια πολλά από τον λόφο του Λυκαβητού. Να πούμε ότι νωρίτερα στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, εδώ πέρα ο λαμός του πυροβολικού πραγματοποίησε 21 τιμητικούς κανονιοβολισμούς με πυροβόλα των 75 χιλιοστών. Μια διαδικασία η οποία επί της ουσίας σηματοδότησε και την έναρξη των σημερινών επετειακών εκδηλώσεων από τα 203 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Οι 21 τιμητικοί κανονιοβολισμοί αναμένεται να επαναληφθούν περίπου στις 10 το πρωί με την άφιξη της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και ήδη τα στελέχη του πυροβολικού ετοιμάζονται εκ νέου. Να αναφέρουμε επίσης ότι χθες το βράδυ στον Αττικό ουρανό 250 περίπου ντρόουν σχημάτισαν την ελληνική σημαία αλλά και σύμβολα της Επανάστασης του 1821 σε ένα θέαμα το οποίο ετοίμασε η περιφέρεια Αττικής. Πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη για τον Παύλο Σαρόγλου να μας μεταφέρει το κλίμα και από εκεί. Καλημέρα, Παύλο. Σοφία, καλημέρα και χρόνια πολλά. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές εδώ στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου έχει στηθεί η εξέδρα των επισήμων. Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα αστυνόμευσης από την ελληνική αστυνομία. Οι εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη έχουν ως εξής. Στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αχυροποιήτου στο κέντρο της πόλης, χώρος στατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Φιλόθεου, ενώ στις 11.30 θα γίνει η κατάθεση στεφάνων στο ιερό του Τρίτου Σώματος Στρατού. Στις 12.15 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η παρέλαση στην Θεσσαλονίκη από αντιπροσωπευτικά τμήματα σχολείων, πολιτικών τμήματων και στρατιωτικών τμήματων. Πεζοπόρα τμήματα, διότι δεν υπάρχουν μηχανοκίνητα στην συγκεκριμένη παρέλαση φέτος. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους τρεις. Στα διαχρονικά μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης και την απελευθέρωση του γένους αναφέρεται η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία με αφορμή την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διακήρυξε την 25η Μαρτίου ως Εθνική ημέρα εορτασμού Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η καρδιά του ελληνισμού